ήξερα ότι θα γινότανε κάτι τέτοιο απόψε. Σοβαρά? Wow! Γιατί εμένα αυτό το ζόμπι με έστειλε. Μπορείς να μου πεις γιατί μπλέκεις όλο τον κόσμο σε αυτές τις κουλές φάσεις? Και πού να ήξερα ότι θα με ακολουθούσατε? Συγγνώμη, εγώ φταίω. Όταν αγχώνουμε με πιάνει λογοδιάρρεια. Διάρρεια! Ο Θεός μου, νομίζω πως θα πάθω εγκεφαλικό. Είμαι πολύ εκνευρισμένη μαζί σου. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Μόνο εγώ μπορώ να το σταματήσω, Κόρτνεϊ. Α, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι είμαστε καμένοι από... Γέρι! Τι κάνουμε, τι κάνουμε, Πιτ! Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είσαι μεγαλύτερο. Όχι, μεγαλύτερος. Α, τέλεια, μπάτσε. Νόρμαν, τι θα κάνουμε? Πρέπει να διαβάσω το βιβλίο στον τάφο της μάγισσας. Πρέπει να γυρίσουμε στο νεκροταφείο. Δεν την έθαψαν μαζί με τους άλλους, δεν ξέρω που να ψάξω. Θα τη σκέψω κάτι και γρήγορα. Έχω μια ιδέα. Λοιπόν, Νόρμαν, κάτσε για να καταλάβω. Ζείτε όλοι μαζί μια φοβερή υπερφυσική περιπέτεια και μου τηλεφωνείς μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα επειδή χρειάζεσαι βοήθεια με τα μαθήματά σου. Ναι. Πρέπει να μάθουμε που είναι ο τάφος της μάγισσας. Όχι! Πήγα στο παλιό νεκροταφείο, αλλά ο τάφος της δεν είναι εκεί. Φυσικά. Όσοι κατηγορούνταν ότι κάνουνε μάγια, δεν θεωρούνταν άνθρωποι πια. Νόρμαν, η μάγισσά σου είναι θαμένη κάπου αλλού. Σε ανώνυμο τάφο. Μιτς, κάνε κάτι! Αν πρόσεχες και καμιά φορά στο μάθημα, θα ήξερες ότι αυτά τα μάθαμε στην ιστορία της 5ης Δημοτικού. Σάλπα, τελείωτε! Αχ, όχι! Αν δεν είχα πάνω μου ένα νεκρό 300 ετών έτοιμο να με φάει. Καλά, καλά. Εδώ λέει ότι δικάστηκε στο παλιό δημαρχείο της οδού Μέιν. Ίσως υπάρχουν αρχεία εκεί για την εκτέλεση και την ταφή της. Μεταβολή, ήρθα να πάμε στο δημαρχείο.